πατρίας μας. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που μας τιμά με την παρουσία του, τον κύριο Δήμαρχο, για τον οποίο θέλουμε να πούμε ότι το τραπέζι μας το κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Δεν το κάνει ο φορέας. Μας το κάνει ο κύριος Δήμαρχος μέσω της κοινοφελούς αυτό το νέο τραπέζι και ασφαλώς και κάποιες κυρίες οι οποίες έφεραν κάποια πράγματα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να τονίσουμε ότι σήμερα, 1η Οκτωβρίου βασικά, αλλά δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια, γιορτάζουμε παγκοσμίως την Τρίτη Ηλικία. Είναι η 1η Οκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα γιορτής για την Τρίτη Ηλικία. Εσείς βέβαια δεν είσαστε Τρίτη Ηλικία, είσαστε όπως είπαμε Τρίτη Ηλικίου. Τρίτη Ηλικίου. Και εμείς εδώ είμαστε ηλικιάρχες σας. Έτσι. Λοιπόν, τη γιορτάζουμε σήμερα και ευχόμαστε κάθε χρόνο να είμαστε εδώ πάντα με υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, το προσωπικό, να είμαστε όλοι καλά. Το ΚΑΠΗ είναι ένας ωραίος θεσμός, με την βοήθεια του Θεού και του Δημάρχου προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε σε δύσκολες εποχές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο. Αυτή είναι η αποστολή μας, είμαστε δίπλα σας, ο Δήμαρχος είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, μας βοηθάει. Θα του δώσω τώρα το λόγο, έναν χαιρετισμό για όλους σας. Στον κύριο Δήμαρχο τον καλούμε στο βήμα, να μας πει δύο κουβέντες. Έτσι. Αυτό που μένει πάντα σαν άρωμα όταν έρχεται κανείς εδώ είναι η απόλυτη ζεστασιά που υπάρχει, την οποία εσείς τη δημιουργείτε και εσείς την αναπαράγετε και είναι αυτό που εσείς απολαμβάνετε. Εμείς υποχρεούμαστε να κάνουμε μερικά πράγματα, τα βλέπουμε τα πράγματα με τη δική μας ευαισθησία, με τη δική μας αισθητική. Το πολύ σημαντικό είναι ότι εσείς έχετε αυτό το χώρο και μπορείστε και συνέρχεστε και μιλάτε, υπάρχετε. Τώρα η Τρίτη Ηλικία είναι μάλλον χρονικός προσδιορισμός, οι ψυχές ποτέ δεν μεγαλώνουν. Μεγαλώνοντας και εμείς τι συνειδητοποιούμε ότι ακόμα είμαστε παιδιά. Λοιπόν, αυτή την ψυχή τώρα να την βάλεις σε όρια και να την περιορίσεις και να μην της δώσεις και όλα αυτά που λαχταράει η στέλνη. Για μας αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί μέσα στη δίνη των πραγμάτων νιώθεις και αυτή την ανθρώπινη παρουσία που δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Αυτά θέλω να πω για μας. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι περισσότερο. Η θέληση είναι δεδομένη, οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, αλλά όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αυτό θέλω να μείνει το μήνυμα. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμβάνουν, με τη Δήμητρα, όλο το προσωπικό, όλες τις κυρίες που αν δεν συμμετέχουν οι ίδιες, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς απλώς είμαστε μια επικουρική βοήθεια. Έτσι νιώθουμε εσείς αυτή. Η κυρίαρχη και οι πρωτεύοντες άνθρωποι. Να μας έχει ο Θεός καλά, να είμαστε όλοι μαζί. Αν επιτρέπετε και μία μικρή παράληψη, μας θυμούν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Πόλης των Φιλιατρών, ο κύριος Χαράλαμπος Καναλουπίτης. Μας θυμά επίσης και είναι ευλογία που τον έχουμε πάντα δίπλα μας και ευχόμαστε να τον έχουμε για δεκαετίες. Ο κύριος Χαράλαμπος Παγάνης, ο συνάδελφός μου καθηγητής, ο πρώην πρόεδρος του ΚΑΠΗ, είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Και επίσης έχουμε και τον πρόεδρο της Χριστιανού Πόλεως, τον Χριστιανό, τον κύριο Αλεξόπουλο.